Τώρα, κυρίες και κύριοι, στην πολιτική επικαιρότητα θα ενημερωθούμε και εμείς και εσείς για τα προβλήματα του Εύρου, τα θέματα του Εύρου, έτσι όπως συζητούνται στην Βουλή, εκεί όπου παίρνονται οι αποφάσεις. Καθώς έχουμε μαζί μας τον Βουλευτή Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Αναστάσιο Δημοσχάκη. Καλησπέρα σας, κύριε Δημοσχάκη. Καλησπέρα σας. Από πού να ξεκινήσω πρώτα, γιατί νομίζω γενικότερα ήταν πλούσια η εβδομάδα για θέματα που αφορούν τον Εύρο, αλλά θέλω να σταθώ έτσι όπως πάει και δημοσιογραφικά συνήθως στην επιστολή που στείλατε στον κύριο Χρυσογοίδη, στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, καθώς πρόκειται να γίνει εκπαίδευση νεοπροσλαμβανόμενων αστυνομικών της Frontex. Και εδώ ήταν κέρια η επιστολή σας, γιατί ζητήσατε αυτοί οι άνθρωποι να έρθουν εδώ να εκπαιδευτούν στον Εύρο. Που σημαίνει και ασφάλεια και προστασία και ζωή στον Εύρο. Καταρχάς, ο Εύρος διαθέτει το καλύτερο εκπαιδευτικό και ιδανικό πεδίο. Διότι διαθέτουμε νησιωτικά σύνορα, ποτάμια, θαλάσσια, χερσαία και μάλιστα με αποτρεπτικό εμπόδιο, το λεγόμενο φράκτη. Και πιστεύω ότι αυτό το απεριόριστο φυσικού κάλους πεδίων θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις και τις εκπαιδευτικές αλλά και τις φιλικές στο πρώτο τμήμα του Frontex που προσλαμβάνεται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής των 10.000 στελεχών. Θα είναι και πραγματικές οι συνθήκες, έτσι. Μάλιστα. Προκηρύχθηκε διαγωνισμός διεθνής, ευρωπαϊκός, για την πρόσληψη 700 συνοριοφυλάκων και στελεχών, οι οποίοι μέχρι 16 Δεκεμβρίου θα πρέπει να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και μάλιστα προς αυτή την κατεύθυνση απευθύνομαι σε όλα τα Ελληνόπουλα, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις και έχουν τα προσόντα, να προβούν σε αυτήν τη διαδικασία να συμμετάσχουν, γιατί είναι πολύ σημαντικό σε έναν καινούριο ευρωπαϊκό οργανισμό που ιδρύεται σε ό,τι αφορά τη φρούρηση των ανατολικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα ποσοστό να είναι από την Ελλάδα. Επίσης, στη συνέχεια, μέχρι τέλος Μαρτίου του 2020 θα αναδειχθούν αυτοί οι οποίοι θα προσληφθούν και από το Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο του 2020 θα εκπαιδευτούν σε σχολές προφανώς της Ευρώπης. Με επιστολή την οποία απέστειλα, αλλά και ενημέρωσα δυο φορές στη Βουλή τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, τον Μιχάλη τον Χρυσογοίδη, ζήτησα να καταβάλει προσπάθειες προκειμένου αυτή η εκπαίδευση των 700 να πραγματοποιηθεί στη σχολή του Δημοτήχου και των στελεχών που θα προσληφθούν στη σχολή της Κομωτινής. Διότι τα ωφέλη μας θα είναι πολλαπλά. Και τα μηνύματα τα οποία θα στείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Frontex σε πολλούς αποδέκτες επίσης θα είναι σημαντικά. Αλλά ταυτόχρονα όμως μέσα από αυτήν τη διαδικασία την εκπαιδευτική θα δημιουργήσουμε όλες τις προϋποθέσεις να στείλουμε το μήνυμα σε όλες τις αστυνομίες αλλά και όχι μόνο και τις κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών τον αγώνα που κάνουν οι Έλληνες αστυνομικοί και λιμενικοί φρουρώντας τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά μας με κίνδυνο ζωής και μάλιστα σώμα με σώμα. Και νομίζω ότι η παρούσα κυβέρνηση βήμα-βήμα οικοδομεί, βήμα-βήμα αναδιπλώνει τα σχέδιά της προκειμένου αυτή την κατάσταση την οποία δημιούργησε η απελθούσα κυβέρνηση να μπορέσει να την ελέγξει, να ανασυγκροτήσει τις δυνάμεις του ελληνικού κράτους που μπορεί να αποτρέψει την παραβίαση των συνόρων μας που είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Νομίζω ότι συμπέσαμε με τον κύριο Χρυσογοίδη, πιστεύουμε στις ίδιες αρχές, πιστεύουμε ότι έχουμε σημαντικό εκπαιδευτικό προσωπικό και πιστεύω ότι
ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Εγώ στο πλαίσιο αυτών των διαδικασιών και μέσα από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και Άμυνας, στην οποία συμμετέχω ως αντιπρόεδρος αυτής, θα συζητήσω κιόλας και με την κυβέρνηση και σε άλλα βήματα στα οποία μπορούμε να προβούμε. Νομίζω ότι το πεδίο είναι δόξης λαμπρών και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μας ικανοποιήσει το αίτημά μας, διότι πάντα πίστευα, πάντα αναδείκνυα ότι οι σχολές της αστυνομίας του Δημοτήχου και της Κομωτινής, αλλά και της Ξάνθης που φιλοξενεί οικονομικούς μετανάστες, μπορούν να παίξουν εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό ρόλο στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Αστυνομικής Ακαδημίας που λειτουργεί στη Μεγάλη Βρετανία. Ναι. Μπορούμε εμείς εδώ να αποτελέσουμε εκπαιδευτικό και μετεκπαιδευτικό κέντρο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και Μεσογείου που σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ό,τι αφορά το Frontex, σε ό,τι αφορά το διασυνοριακό έγκλημα, σε ό,τι αφορά την φύλαξη των σύνορων. Έτσι, και μια που μιλάτε για διασυνοριακό έγκλημα, νομίζω γνωρίζουν όλοι και δεν ξέρω κατά πόσο γίνεται κατανοητό τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο Εύρος με τα σύνορά του και κυρίως με την τουρκική πλευρά. Και αυτήν την εβδομάδα μάλιστα κάνατε ιδιαίτερη αναφορά και μνήμα στον Εύρο και στοχευμένα θα έλεγα σε συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής, όπου εκεί θέσατε επιτάπητος θέματα ουσίας για τους Ευρύτες και τα σύνορα που, έχουν πλέον, που υπάρχουν με την Τουρκία. Θα ήθελα να σας ενημερώσω και να πω με μία λέξη ότι η βάση της επίλυσης των μεγάλων προβλημάτων μας είναι η προώθηση και η ανάδειξη των μικρών διασυνοριακών προβλημάτων που δημιουργούνται μεταξύ των δύο λαών. Έτσι. Πράγματι έγινε προχθές μία διεξοδική συζήτηση στην Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας και μάλιστα ενημέρωσε το Προεδρείο, δηλαδή και τα μέλη αυτής, ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Δένδιας. Θα ήθελα να σας μεταφέρω το αισιόδοξο κλίμα το οποίο πραγματικά κυριάρχησε στην διαδικασία των τριών ωρών σχεδόν, ίσως και περισσότερο, μέσα στην αίθουσα του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Υπογράμμισα στην παρέμβασή μου ότι και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών με αίσθημα υψηλής ευθύνης αντιμετωπίζουν τα μείζωνα θέματα τα οποία απασχολούν τις δύο χώρες, δηλαδή την Ελλάδα και την Τουρκία. Και υπενθύμησα ότι τα διασυνοριακά προβλήματα μπορεί με να είναι μικρά για τις δύο κυβερνήσεις και για τις δύο χώρες, αλλά είναι μείζωνα για τους λαούς που ζουν. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Έτσι. Δεν είναι μόνο το μεταναστευτικό. Που ζουν σε απόσταση αναπνοής. Το πρώτο θέμα που έθιξα είναι αυτό που ζούμε αυτές τις μέρες. Καίνε τις καλαμνές παράνομα από τους οριζόνες. Ναι. Με αποτέλεσμα να επικρατεί ένθεν και ένθεν του ποταμού Εύρου πολεμική ατμόσφαιρα. Υπάρχουν κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και διεθνής. Και πολύ περισσότερο για την Τουρκία, η οποία είναι στο πλαίσιο της προενταξιακής διαδικασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και έχει σημαντικά ωφέλη. Και θα πρέπει να τα υπενθυμίζουμε αυτά. Δεν έχει μόνο όμως ωφέλη, έχει και υποχρεώσεις. Και πρέπει να τις στηρεί. Το να προκαλεί το γείτονα βρωμίζοντας την ατμόσφαιρα και να μην μπορεί κανείς να δει τον ήλιο. Θυμάμαι, κατέβαινα από Δημότυχο προς Αλεξανδρούπολη με τη σύζυγό μου ανήμερα της 28ης Οκτωβρίου. Δεν βλέπαμε στο σουφλί το προπορευόμενο όχημα. Χάθηκε ο ήλιος. Αυτά είπα και μέσα στην Επιτροπή. Το δεύτερο θέμα το οποίο υπενθύμησα και υπογράμμισα στον Υπουργό Εξωτερικών ήταν ότι έχουμε σοβαρότατα προβλήματα με τον ψεκασμό των αιματοφάγων εντόμων. Ξέρετε ότι εμείς με πρόγραμμα
το οποίο παρακολουθεί η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, έχει εκπονήσει μέχρι και τώρα, κάνουν ψεκασμούς, γιατί είναι, οι ψεκασμοί είναι διαρκείς σχεδόν όλο το χρόνο, προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τα αιματοφάγα έντομα. Γιατί όμως? Διότι οι ψεκασμοί αυτοί γίνονται και στην Ύπαιθρο και στις κατοικημένες περιοχές. Από την απέναντι πλευρά γίνονται μόνο στις κατοικημένες περιοχές, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε αυτά τα αιματοφάγα έντομα, να είναι ενοχλητικά στον άνθρωπο, να μεταφέρουν ασθένειες και πάνω απ' όλα μας μεταφέρουν τις ζωονόσους. Διότι έχουμε υποστεί διαχρονικά σημαντικά πλήγματα στο ζωικό μας κεφάλαιο. Και θέλω, αυτό δεν το λέω τυχαία, διότι πριν από 3 χρόνια, με δική μου αίτηση, με δική μου επιθυμία, ο σημερινός και τότε πρίτανης του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, ο κύριος Δημόπουλος, ο οποίος είναι και φίλος, οργάνωσε μία ημερίδα μαζί με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, προκειμένου να ασχοληθεί όλος αυτός ο επιστημονικός κόσμος πώς έρχονται οι ζωονόσοι από τη λεκάνη απορροής του Εύρου, περνάνε στην Ελλάδα και στη συνέχεια καταλήγουν σε όλη την Ευρώπη. Με αποτέλεσμα να έχουμε μεγάλες ζημιές στο ζωικό μας κεφάλαιο. Έρχονται με τα αιματοφάγα έντομα. Και ξέρετε πότε, σε ποιες χρονές έχουμε κυρίως ζωονόσους? Όταν έχουμε αλλεπάλληλα πλημμυρικά φαινόμενα, αργούν να τραβηχθούν τα νερά, δημιουργούνται οι πληθυσμοί όλων αυτών των εντόμων. Έχουμε και τα σταθερά και νερά των οριζόνων από την απέναντι πλευρά. Έχουμε και, και τους δικούς μας αγρούς, που οι περισσότερες καλλιέργειες μας στηρίζονται στην άρδευση. Στην άρδευση, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Το τρίτο που υπογράμμισα είναι ότι δεν λειτουργούν οι διασυνοριακές επιτροπές, οι οποίες είχαν συγκροτηθεί με συναπόφαση των 2 χωρών και μάλιστα με συμφωνία γραπτή, καθώς επίσης και δεν συνεργάζονται όσο θα έπρεπε στα σημεία εισόδου-εξόδου οι γείτονες μας. Και αυτό αποτελεί ένα πρόβλημα, διότι αν δεν μπορούμε να λύσουμε τα τοπικά προβλήματα, πέρασαν παράδειγμα κάποια ζωντανά απέναντι, θα πρέπει να μας τα γυρίσουν με κανόνες, αλλά όμως με κανόνες και γρήγορα, να μπορούμε να συνοηθούμε. Και το τέταρτο το οποίο υπογράμμισα ήταν ότι για την κατεντολή παραβίαση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων από τους ψαράδες στο Θρακικό Πέλαγος, στο Βορειοανατολικό Αιγαίο και κυρίως πέριξ της Αμοθράκης στη βραχονισίδα της Ζουράφας, τη λεγόμενη Λαδοξέρα. Ταυτόχρονα δε έχουμε από τους ψαράδες της γειτονικής χώρας την ερημοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου, δηλαδή των αλλιευτικών μας πεδίων, χρησιμοποιώντας απίστευτα μηχανήματα τα οποία είναι δολοφονικά. Και μάλιστα δε όλο αυτόν τον πλούτο, τον υποθαλάσσιο, τον κάνουν ζωοτροφές, αν είναι δυνατόν. Ή έχουν ευθύνες. Και ποιες είναι οι ευθύνες? Πρώτον, είπαμε, είναι στην προενταξιακή διαδικασία. Δεύτερον, υπάγονται στο διεθνή οργανισμό, ο οποίος ελέγχει το δίκαιο της θάλασσας, αλλά και τον υποθαλάσσιο πλούτο αυτής. Και θα πρέπει να τηρούν τους κανόνες. Αυτά τα απλά, και όχι μόνο αυτά και πολλά άλλα πράγματα και άλλα θέματα, θα πρέπει να τα λύσει το Υπουργείο Εξωτερικών, διότι μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο ώστε τη συνεννόηση, τη γνωριμία και στη συνέχεια να πάμε για τα μείζωνα, τα οποία θέτει κατά επανάληψη η Τουρκία. Εμείς δεν τα αποδεχόμαστε, αλλά όμως θα πρέπει να αντιληφθούν ότι είμαστε καλοί γείτονες. Και ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης, αν ενθυμίστε, μετά την εκλογή του ως Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, πραγματοποίησε ένα ταξίδι. Μάλλον πραγματοποίησε το δεύτερο ταξίδι. Το πρώτο ταξίδι το πραγματοποίησε όταν προκηρύχθηκαν οι εσωκομματικές εκλογές. Απίφθηνα και στους 4 υποψηφίους να ξεκινήσουν για λόγους υψηλού συμβολισμού τον προεκλογικό τους αγώνα από τον Εύρο. Και θυμάμαι, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ήταν αυτός ο οποίος την Παρασκευή πήρε την επιστολή μου και την Κυριακή ήρθε στον Εύρο και μάλιστα ξεκινήσαμε
από το αποτρεπτικό εμπόδιο πάνω από τις Καστανές, το οδηπορικό, και το βράδυ έκλεισε με την κεντρική του ομιλία. Όταν ήρθε όμως δεύτερη φορά ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, μου είπε ποιο είναι το πρόγραμμά μας. Του λέω, κύριε πρόεδρε, πάμε στους κήπους. Λέτε καλημέρα στους γείτονες, δηλώνοντας ότι από εδώ και πέρα εμείς ως καλοί γείτονες θα πρέπει να συνεργαστούμε. Τιμάτε τις ένοπλες δυνάμεις στο εκεί φυλάκιο που φυλάει τη γέφυρα και θα ενημερωθείτε για το πρόβλημα της διαδικασίας εισόδου και εξόδου των σημείων των κήπων. Και πράγματι εκεί αντελήφθη ότι απαιτείται δεύτερη γέφυρα, η οποία έχει συμφωνηθεί και δεν δέχεται η Τουρκία να προχωρήσουμε, παρά το ότι έχει συμφωνηθεί. Και δεύτερον, οι εγκαταστάσεις οι οποίες αυτή τη στιγμή διαθέτει το ελληνικό κράτος είναι της δεκαετίας 60 και 70. Και θα πρέπει να έχουμε εξυγχρονισμό των υποδομών, και μάλιστα προς αυτήν την κατεύθυνση κινήθηκα, στέλνοντας επιστολή και ενημερώνοντας προφορικά τον Κώστα τον Καραμαλή, τον Υπουργό Υποδομών, και τον Υπουργό Οικονομικών, τον Χρήστο του Σαϊκούρα. Μάλιστα. Θα προτρέξω λίγο, αν και θα έχει ενδιαφέρον να μας πείτε και τα αποτελέσματα της συνάντησης που θα έχετε την Δευτέρα. Θα μεταβείτε στην Θεσσαλονίκη, συνάντηση με την Εγνατία Οδό. Έχουμε θέματα με την Εγνατία Οδό. Νομίζω ότι θα τα θέσετε κιόλας, έχετε ετοιμάσει την ατζέντα. Σίγουρα θέλουμε να μάθουμε ποια θα είναι τα αποτελέσματα, αλλά θέλουμε και επιγραμματικά να μας πείτε ποια είναι αυτά που θα θίξετε και τι θα περιμένουμε να ακούσουμε. Καταρχάς, πιστεύουμε στην Εγνατία Οδό, στην εταιρεία την κατασκευαστική, διότι είναι ένα κομμάτι της περιοχής μας. Κοσμείται από εξαίρετους επιστήμονες και τεχνικούς και έχουν κάνει σημαντικό έργο, το οποίο και όλοι μας απολαμβάνουμε. Και μάλιστα και γι' αυτό τους έχουμε και σε μεγάλη εκτίμηση. Το πρώτο θέμα το οποίο θα συζητήσουμε, συνοδευόμενος από δύο μηχανικούς, πολιτικούς μηχανικούς, και μάλιστα ο ένας είναι του γραφείου μου, θα είναι η Ανατολική Περιφερειακή Οδός της Αλεξανδρούπολης. Θα πρέπει να ήδη έχει γίνει η μελέτη από την ίδια την εταιρεία. Ναι. Αλλά δυστυχώς ο απελθόν Υπουργός Υποδομών αυτό το μεγάλο έργο το οποίο έγινε επί χάρτου, αντί να συνεχίσει η εταιρεία που προείπα να συντάξει τα τεύχη και να δημοπρατήσει το έργο, το έδωσε ανέθεσε αυτά τα καθήκοντα σε ένα μικρομάγαζο της Αττικής. Αυτό για μας είναι προσβολή και για τους στρατιώτες και για τους Μακεδόνες. Και γι' αυτό θέλουμε σεβασμό στην εταιρεία η οποία έχει έδρα τη Βόρειο Ελλάδα. Ήδη προφορικά ενημέρωσα τον κύριο Καραμαλή. Συνεπώς θέλουμε αυτό το έργο να προχωρήσει τάχιστα, διότι δίνεται προσθετική αξία στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης και μπορεί, εφόσον είμαστε στη διαδικασία της αξιοποίησης, μπορεί και να καλοπληρωθεί εφόσον συντρέξουν αυτές οι προϋποθέσεις, οι τεχνικές που είναι απαραίτητες, όπως παράδειγμα και η κατάληξη του τερματικού σταθμού του ΟΣΕ, αλλά όμως λείπει η εγκάρσια γραμμή, όπως παράδειγμα και η τακτοποίηση των εκτάσεων. Και μάλιστα του είχα αναδείξει κατ' επανάληψη στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού μου αγώνα και ελέγχου ως αντιπολίτευση, και είναι θέματα τα οποία θα πρέπει να κλείσουν και να ολοκληρωθούν, διότι πιστεύουμε ότι ο λιμένας της Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει σημαντικό βραχίωνα προόδου και ανάπτυξης της περιοχής. Βέβαια έχουμε παράδειγμα και το άλλο το μεγάλο το πρόβλημα μετά την έκμομη ενέργεια που είχαμε στη γέφυρα της Πηλαίας. Της Ιταίας. Το οποίο είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Έχουμε δυσλειτουργίες στις μεταφορές. Έχει φορτωθεί ο άξονας της Αλεξανδρούπολης μέχρι πάνω στο Αρδάνιο και μάλιστα τώρα φαίνεται και το κενό του μη εξυγχρονισμού από το αεροδρόμιο μέχρι τα Λουτρά.
και μάλιστα της νέας εθνικής οδού, την οποία είχαμε αναδείξει. Η μελέτη έχει γίνει, πιστεύουμε είναι έτοιμα όλα, τα τεύχη δημοπράτησης είναι έτοιμα. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι επειδή είναι έργο περιφερειακό, αλλά μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το κεντρικό, από την κεντρική κυβέρνηση, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, θα διεκδικήσουμε να επεκταθεί ο δρόμος αυτός από τον Απαλό μέχρι τη γέφυρα των Λουτρών. Ναι. Επίσης έχουμε και άλλα προβλήματα τα οποία έχουν σχέση με τον κάθετο άξονα. Πρέπει οπωσδήποτε να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας και όχι όπως έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση, μόνο νόμισε ότι με τις διαγραμμίσεις που έκανε κατά μήκος του κάθετου άξονα, νόμισε ότι έλυσε το πρόβλημα. Mm-hmm. Όχι. Νομίζω ότι δεν έλυσε το πρόβλημα, δημιούργησε προβλήματα. Και μάλιστα θα κοιτάξουμε αυτό το έργο να ολοκληρωθεί και να μην έχουμε την απένταξή του. Μάλιστα. Και ας μιλήσουμε και για την τσέπη μας με τα διόδια. Θα θέσετε κάτι με το θέμα των διόδιων, τι γίνεται με αυτό και με τα πλευρικά. Κοιτάξτε. Άνοιξε βέβαια ο κόμβος της μέστης. Εκπεπιθήσεως δεν πιστεύω στα μετοπικά διόδια. Εκπεπιθήσεως. Αλλά και της πράγμασης. Όταν η προηγούμενη κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρύσει και να 36 διόδια με τοπικά από τους κήπους μέχρι την Ιγουμενίτσα, 36, εγώ δεν λέω ότι μπορεί να καθυστερήσει κανείς όταν διέρχεται από τα διόδια. 2 λεπτά. 36 επί 2 είναι 72 λεπτά. Και επίσης δε, στα μετοπικά διόδια όπου υπάρχουν μέσα στους διαδρόμους αυτοκινητοδρόμων, mm-hmm. όπως τους ονομάζω τους αυτοκινητοδρόμους, είναι διάδρομοι απογείωσης και προσγείωσης. Αν βγάλουμε τα εμπόδια, έτσι είναι ακριβώς και θα χρησιμοποιηθούν, χτυπάω ξύλο, αν έχουμε εθνική εκτροπή, για λόγους όπως προείπα. Άρα λοιπόν, έχουμε και πάρα πολλά ατυχήματα. Ναι. Και μάλιστα έχουμε και θανατηφόρα ατυχήματα. Τα ξέρω γιατί τα έχω ζήσει. Τα έχω αντιμετωπίσει. Συνεπώς, γιατί φτιάχνουμε τον αυτοκινητόδρομο, το πλέον κοστοβόρο δημόσιο έργο, να πάμε με ασφάλεια στον προορισμό μας. Και γιατί άλλο, και να πάμε γρήγορα. Ναι. Άρα λοιπόν, βάζοντας τα εμπόδια στον αυτοκινητόδρομο, προκαλούμε ατυχήματα. Βάζοντας τα με τοπικά διόδια, προκαλούμε καθυστερήσεις. Γι' αυτό πιστεύω στα δορυφορικά διόδια. Έτσι είχαμε ξεκινήσει με το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο, αλλά δυστυχώς ο μεγάλος επιστήμον που λεγόταν μέχρι πρότινος Υπουργός Παιδείας, κύριος Γαβρόγλου, έθεσε σε διαθεσιμότητα τον τότε πρίτανή μας, τον Θανάση τον Καραμπίνη, ο οποίος είχε αγκαλιάσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο την προμελέτη την οποία κατέθεσα και μάλιστα την είχε συντάξει συνεργάτης μου μέσα από το γραφείο μου. Και μάλιστα ήταν εναρμονισμένη με την επιστήμη της πληροφορικής. Και δυστυχώς έμεινε αυτό το έργο στράφη. Εγώ το έχω επικαιροποιήσει αυτό, το έχω δώσει στον Κώστα τον Καραμαλή. Πιστεύω ότι μπορεί κάποια στιγμή να μπει στη ζωή μας το δορυφορικό διόδιο, το οποίο είναι αναλογικό, είναι οικονομικό και είναι και ασφαλές. Μάλιστα, κύριε Δημοσχάκη, φυσικά θα περιμένουμε και τα νεότερα μετά και την συνάντηση και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν απόψη στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλή συνέχεια να έχετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαρά μας.